Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Κάλπε σε κάθε καποδιστριακό δήμο έστησε το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του νέου Προέδρου του κινήματος. Συνολικά τοποθετήθηκαν 1.074 κάλπε σε 768 εκλογικά κέντρα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και διήρκησε μέχρι τις 6 το απόγευμα, καθώς πήρε παράταση για μία ακόμη ώρα. Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος και στον Εύρο πήγαν να ψηφίσουν χωρίς να παρατηρηθούν προβλήματα, καθώς η διαδικασία κύλησε ομαλά. Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες νωρίτερα, ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνιζε πως το ΠΑΣΟΚ ξαναβρίσκει την ψυχή του, συμπληρώνοντας πως η ευρεία συμμετοχή διαψεύει όλους όσοι πίστευαν ότι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να ανακάμψει. Μία νέα εποχή για το ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα για το πολιτικό σκηνικό ξεκινά με την εκλογή στην ηγεσία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Το ραντεβού στις 1074 κάλπες ανά την Ελλάδα ήταν το πρώτο βήμα και εκτιμάται ότι θα καθορίσει πολύ στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εθνικές εκλογές, φιλοδοξώντας να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Στο επιτελείο του κ. Βενιζέλου, αν και διατηρούν ρεαλιστική οπτική, διαβλέπουν ότι η σημερινή ανταπόκριση των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει θετικά και σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που έχει σχεδιάσει ο νέος αρχηγός, θα φρενάρει τη δημοσκοπική κατάρρευση του κόμματος, δημιουργώντας έτσι μια νέα αφετηρία για τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων. Στον Εύρο η διαδικασία κύλησε ομαλά, έχοντας στηθεί 9 συνολικά κάλπες με τη συμμετοχή να ξεπερνά τις προσδοκίες. Η προσέλευση πραγματικά είναι συγκινητική. Από πολύ νωρίς το πρωί, πριν ακόμα ανοίξει η κάλπη, είχαμε κόσμο που ήθελε να έρθει να ψηφίσει. Υπάρχει μια σταθερή ροή. Αυτό δείχνει ότι το ένστικτο του Έλληνα είναι η δημοκρατία, είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή του μέσα. Δεν μιλάμε μόνο για το ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη χρονικά στιγμή για τη χώρα και οι Έλληνες ψηφοφόροι ανταποκρίνονται και έρχονται να ψηφίσουν με τη μαζικότητα που αναλογεί στη στιγμή αυτή έναν πρόεδρο ενός κόμματος. Νομίζω ότι το μπράβο αξίζει κατά κύριο λόγο στον Έλληνα πολίτη, στον ψηφοφόρο, στον φίλο και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες και τους φόβους μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι απογοητεύσαμε πολύ κόσμο με τα σκληρά μέτρα που κλήθηκε το ΠΑΣΟΚ να πάρει, αν και δεν ήταν αυτό υπεύθυνο για όλη την κρίση που έσκασε στα χέρια μας το 2009. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος έχει την αγωνία να κρατήσει αυτή την παράταξη ζωντανή, γιατί πιστεύει ότι είναι ένας παράγοντας σταθερότητας της δημοκρατίας. Διότι πιστεύει ότι αυτή η προοδευτική παράταξη, η οποία έδωσε πάρα πολλά στο κοινωνικό κράτος, πρέπει να κρατηθεί, να αναστηθεί, να ανασυγκροτηθεί. Πάντως ο κύριος Βενιζέλος και σήμερα κατά την έξοδό του από το εκλογικό κέντρο στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέφρασε την πεποίθησή του ότι από αύριο κιόλας θα αρχίσει η ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως είπε το κίνημα ξαναβρίσκει την ψυχή του. Ψηφίσαμε, λογικό είναι και μάλιστα είναι μια μέρα δημοκρατίας και η δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ που εκφράζει όλη την κεντροαριστερά φαίνεται ότι αναζωογονείται. Αρχίζει μια νέα προσπάθεια και πάντα πιστεύω ότι έχει στόχο την ελπίδα, γιατί ο Έλληνας πάντα με την ελπίδα ζει. Είμαστε εδώ, δεν φεύγουμε από το πλοίο, θα παλέψουμε με τα δικά μας επιχειρήματα, με τις καταγγελίες μας, με τις κριτικές μας, αλλά μέσα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και με νέο αρχηγό του Βαγγέλη Βενιζέλου, που πιστεύουμε ότι είναι και πιο σοφός και πιο έμπειρος. Ψήφισα γιατί πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να βγάλει από τη χώρα από την κρίση. Γι' αυτό ακριβώς έρχομαι και ψήφισα, γιατί δεν βλέπω άλλη εναλλακτική λύση καλύτερη από τον Βενιζέλο. Πάντως, στη μάχη της ευρείας κινητοποίησης για την ανάδειξη του νέου αρχηγού μπήκαν βουλευτές και κορυφαία στελέχη που μαζί με την Υποκράτους και το επιτελείο του κ. Βενιζέλου επιχείρησαν να σημάνουν συναγερμό στα κομματικά γραφεία και τους οργανωμένους οπαδούς. Το ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή εκλογική διαδικασία γυρίζει μια νέα σελίδα, κάνει μια νέα αρχή. Ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, με την δυναμική που έχει αναπτύξει τον τελευταίο καιρό και με τις αλλαγές που έχει κάνει για το καλό της χώρας, θεωρώ ότι θα προσφέρει ένα ακόμα θετικό στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ώστε να κάνουμε μια νέα αρχή. Η κοινωνία μας αγαπάει τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και περιμένει πολλά από αυτόν. Είμαστε σίγουροι ότι με τη συμμετοχή που έχουμε σήμερα πάμε για μια αλλαγή, γιατί ο κόσμος περιμένει πολλά από αυτόν τον χώρο.